πολλοί μπορεί να το θυμάστε από το season 1, μπορεί και όχι. Και έχω χάσει τα μισά πλήκτρα. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβω, για αυτό είναι η κονσέρβα, ένα παιχνίδι το οποίο έχει παιχτεί. Πρώτη μας πίστα, κλασική πίστα που είναι για αυτή τη βδομάδα, και έχουμε στις ώρα 8.30 τον κύριο Βέντς, το οποίο ακούγεται αρκετά γερμανικό και θα μου άρεσε περισσότερο να έπαιζε Τέραν και να έκανε πολλά τάγκ. Αλλά ευτυχώς δεν θα δούμε εκείνο το πούστο το οποίο είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι από τον Λίθαλ, το οποίο απλά ήταν πραγματικά Λίθαλ. Και τι ήθελα και μίλησα και ξέχασα ότι ο Μπονίτο παίζει Τέραν και είναι στη θέση 2.5 του χάρτη με τα πράσινα. Και τα πορτοκαλί. Εν τω μεταξύ, μόλις παρατήρησα ότι βγάζουν σπίθες στο... τα backpacks στον SCV και φλέγεται αυτό το... πώς το λένε, το... το command center. Το φλεγόμενο command center. Λοιπόν, wall off, περιέργος, φαντάζομαι, για τον τρένα παίκτη μας τον Μπονίτο, ο οποίος στο season 1 ήταν ένας παίκτης πάρα πολλά υποσχόμενος. Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν από τους παίκτες που περίμενα ότι θα κάνανε την περίεργη, τέλος πάντων θα... ήταν πάρα πολύ καλά πολύ υποσχόμενος. Και οφείλω να ομολογήσω ότι στο season 2 περιμένω να κάνει μερικά πολύ δυνατά πραγματάκια. Τουλάχιστον αυτό είναι το προαίσθημά μου, δεν ξέρω κατά πώς θα πέσω μέσα ή έξω. Έστω και αν το όνομα το ακούγεται σαν Αργεντινός ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι γύρω στα 13 και δεν ξέρω, κάνει πράγματα που κάνουν στην Αργεντινή. Όπως να διώξει το δούνο του, εντελώς άσχετο. Αυτό το SCV λοιπόν βγαίνει έξω, θα πάει να σκαουτάρει, θα τσεκάρει το probe. Το probe θα τσεκάρει το SCV. Χιλιάδες άτομα χαρήκανε για αυτή την διαδικασία. Και μία στιγμή να τσεκάρω, γιατί αυτή τη στιγμή κουφαίνομαι από το StarCraft. Δεν ξέρω αν ακούτε αρκετά καλά εσείς ή όχι. Θα κάνουμε ένα μικρό pause. Να ξέρω ότι σίγουρα αυτό δεν θέλετε. Και από ό,τι βλέπω ο ήχος είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Απλά εγώ δεν θα έχω αυτιά μετά. Τώρα θα μου πείτε, το λες εσύ που ακούς Cannibal Corpse. Εντάξει, δεκτό, να κάνουμε. Το StarCraft είναι πιο έτσι δυνατό από τους Cannibal Corpse. Εξαρτάται βέβαια και σε τι volume έχει στα ηχεία σου. Λέμε ότι από τη δική του πλευρά ο Vents αυτή τη στιγμή ρίχνει σε πολύ καλό σχηματισμό εδώ πέρα. Έχει κάνει ένα... δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν ανάποδο ανθρωπάκι εδώ πέρα, ξέρω, είναι τα μάτια. Εδώ πέρα είναι δύο δάκρυα, δεν ξέρω γιατί. Είναι ένα λυπημένο ανθρωπάκι, η μύτη. Μάλλον ένα λυπημένος κλόουν. Και εδώ πέρα μάλλον είναι το πουρο, ξέρω εγώ, που έχει. Βγάζει και καπνό από το... από τους τρεις καπνοδόχους, ή όπως λέγονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, αναρωτιέμαι αν υπάρχουν αυτοί που καθαρίζουν εδώ πέρα τους τις καπνοδόχους για αυτά τα κτίρια. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα ήταν μια πολύ προστατοφόρα δουλειά. Θα ήταν μια ασφαλής δουλειά, δηλαδή, φαντάζομαι ότι θα μπορούσα να βγάλω λεφτά έτσι, άμα ήμουν στον κόσμο του StarCraft. Ποια είναι η δουλειά σου? Καθαρίζω καμινάδες από refineries. Εντάξει, αυτό το πράσινο πράγμα μέσα δεν με πείθει ιδιαίτερα. Είναι σαν κάτι McDonald's που φάγα τις προάλλες. Αν και μου αρέσει το McDonald's. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Μπονίτο πηγαίνει για Helions. Να δούμε αν θα παίξει κάτι περίεργο. Ένας Zealot πηγαίνει κάνει την βολτίτσα. Όπως και ένα Stalker. Θα βρει όμως, υπάρχουν το Wolof. Θα είναι στο high ground 3. Τρεις Marines που φαντάζομαι ότι ό,τι και να γίνει, το μόνο που θα κάνουν είναι να γρατζουνίσουν μία από τις μονάδες τον πρώτο, ή απλά θα χαθεί αυτό το Helion. Γεια σου μικρό Helion. Τρέξε ελεύθερο, πήγαινε κάπου. Σκάουταρα λίγο τον Nexus, το οποίο δημιουργήθηκε μόλις από τον Vents. Και αυτό που λέγαμε, ο Stalker έχασε μόλις 8 hit points και τα υπόλοιπα θα γίνουν regenerate μέχρι να γυρίσει στο δρόμο σπίτι. Δεν ξέρω, το bunker είναι λίγο... μου φαίνεται λίγο περίεργο. Εντάξει, προφανώς δεν θέλει να σκαουτάρει εδώ πέρα ότι υπάρχει Starport, το οποίο θα πάει για Banshee κατευθείαν, στεγνά και αγαπημένα. Και για να δούμε εδώ πέρα, Gateway, Gateway. Και φανταστείτε, Gateway! 4-gate λοιπόν από τον Vents, ο οποίος είναι έτοιμος για όλα. Συγκεκριμένα να... ένα πρόξι πάλι κοντά στον αντίπαλο και να φέρει όλες τις μονάδες στη μούρη του. Ένα command center πήγε να πέσει από τον Μπονίτο, αλλά το ξανασκέφτηκε. Δεν ήταν σίγουρος.
Εν τω μεταξύ ένα SCV εδώ πέρα κάθεται. Μπράβο, το πήρε. Τέσσερα. Α, ήταν εδώ πέρα τέσσερις workers και εδώ πέρα ήταν ένας. Εντάξει, μόλις το διόρθωσε ο Bonito. Ίσως είναι λίγο σκουριασμένος, ενώ βγαίνει το πρώτο Banshee. Το cloak είναι στο 2%. Ενώ βλέπουμε ότι ο Vence προσπαθεί να πάει περισσότερο για ένα 6-gate. Όχι, 5-gate και ένα robotics. Οπότε θα έχει δυνατότητα τη στιγμή που θα έρθει το Banshee, τη στιγμή που θα έρθει cloak, με μερικά δευτερόλεπτα καθυστέρηση τέλος πάντων, να καταφέρει να βγάλει το πολυπόθητο observer, για να κάνει observer εδώ πέρα την μικρή σας σφίγγα. Τώρα μοιάζει αυτό με μεγάλα μάτια. Για να δούμε την γωνία που θα αποφασίσει ο Bonito να επιτεθεί. Δεν ξέρω, μπορεί να περιμένει και το δεύτερο Banshee. Για να δω εδώ πέρα. Όχι, φοβόταν ότι μάλλον ο αντίπαλος το είδε, οπότε πηγαίνει για το expansion. Δύο workers πεθάνανε. Για να δούμε αν θα υπάρξει τρίτος. Όχι, τραβιέται και φύγε μικρό Banshee. Φύγε μακριά. Έκανε delay λίγο το time, το mining εδώ πέρα. Από την άλλη ο Vence γύρισε όλα τα probes εκεί πέρα. Δεν ήθελε να πάρει ούτε ένα chance, τέλος πάντων, ώστε να χαλάσει, να χάσει, συγγνώμη, και άλλους workers. Ενώ βλέπουμε αρκετά barracks. Το starport συνεχίζει να ξερνάει Banshees. Και για να δούμε πότε θα βγει ο observer. Πότε θα βγει ο observer. Unit stop. Έχει βγει ο observer. Υπάρχουν δύο observers αυτή τη στιγμή. Και κλασικά είναι σαν τους Ninja οι observers. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να φανεί. Α, να ο ένας ήρθε και φαντάζομαι ότι ένα stalker εδώ πέρα έχει ένα kill. Να το. Ο Bonito αυτή τη στιγμή νιώθει αρκετά περίεργα, να το πω. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το taking up, το οποίο έκανε και τον άφησε λίγο γυμνό από ground forces, τον έχει επηρεάσει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει λιγότερους workers κατά 8. Το άλλο Banshee πήγαινε από την άλλη πλευρά. Κυκλωτική κίνηση και πολύ καλά κάνει. Ενώ βλέπουμε ότι ο Vence αυτή τη στιγμή έγινε supply blocked. Και αρκετοί Immortals. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι για να καμπτεράρει σε περίπτωση που βγάλει ο φύλαδος Bonito κάποιο tank. Και ο Vence, που νομίζω τον έχω καστάρει κάθε εβδομάδα αυτό το αυτό το season, ετοιμάζεται να κάνει το δικό του push. Και μόλις το Banshee ήρθε και έφυγε. Φαντάζομαι ότι κάπου εδώ πέρα έρχεται ο observer, ο οποίος δεν έρχεται. Και βρήκε ένα απάγγιο εδώ πέρα, τέλος πάντων, να κρυφτεί αυτό το Banshee δίπλα στην μεγάλη κοιλάδα του θανάτου. Δεν ξέρω, εδώ πέρα ίσως πετάνε τα μωρά των πρώτων όταν δεν είναι αρκετά σωστά, ξέρω εγώ. Και από ό,τι έμαθα, ο Κεάδας δεν πετάγανε παιδιά, αλλά πετάγανε νεκρά ζώα, γιατί δεν βρεθήκανε ποτέ κόκαλα ανθρώπων. Οπότε, να κάτι μπορείτε να ξέρετε για να πουλήσετε μούρι στους φίλους σας. Λοιπόν, 91 food για τον Vence, 73 για τον Bonito, ο οποίος ετοιμάζεται να κινηθεί. Τρώει τον Observer. Ίσως ήθελε να κάνει feint μια επίθεση, ίσως και όχι. Βλέπουμε εδώ πέρα δύο στρατηγικά τοποθετημένα proxy pylons, τα οποία επιτρέπουν warp in και vision στο στρατό του Vence, ο οποίος είναι αρκετά zealot heavy. Αν πάμε λίγο στα units, τα αυτή τη στιγμή έχουμε 4 sentries, 7 stalkers, έναν immortal και 14 zealot εναντίον ενός Banshee, το οποίο βρίσκεται εδώ πέρα κάτω στην ώρα, ό,τι να είναι, με πατάτες στο χάρτη. 2 marauders, 29 marines και ένα raven. Αναρωτιέμαι το κατά πόσο μπορεί να κάνει αυτό το push ο Bonito έχοντας τόσους πολλούς marines και μην έχοντας τόσους marauder. Okay, προφανώς το ένα immortal θα πέσει πιο εύκολα, γιατί απορροφάει damage σαν τον Bob Σφουγγαράκι κατά τη θάλασσα. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να κατεβάσει τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα gateway units που φτιάχνει ένα φθονία ο Vence. Η αγελάδα πήγε, εξαφανίστηκε. Όχι, εδώ πέρα είναι. Το κρυάρι, θέλει να επιτεθεί και αυτό. Όχι, απλά θα καθίσει και να κάνει την κλασική του κίνηση. Και μπαίνουν μέσα οι μονάδες του Bonito. Υπάρχει εδώ πέρα το Raven, το οποίο μπορεί να στήσει πολύ σωστά ένα point defense drone για να κρατήσει όσο περισσότερο damage γίνεται από τον
από τους Stokers και νομίζω από τα Sentries, νομίζω μόνο από τους Stokers. Και αναγκάζεται αυτή τη στιγμή ο Bonito με το Steam του, δεν ξέρει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Αυτό θα του κοστίσει αρκετά χτυπήματα και αρκετά hit points στις μονάδες του. Προσπαθεί να κάνει micro, η Zealots είναι αρκετή. Έπεσε ένα force field, θα μπορούσε να πέσει ένα δεύτερο, αλλά φαντάζομαι και ο Vence δεν ήταν σίγουρο στο που ήθελε να κλείσει τον αντίπαλο, όταν ήθελε να τον κλείσει μέσα ή έξω, ή αν θα μπορούσε να, να καταφέρει να κάνει εκείνο το, το γλυκό-γλυκό force field, το οποίο θα χώριζε κατά το 40-60% του αντίπαλου στο τέτοιο, ώστε να μπορεί να τον φάει σιγά-σιγά. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το Robotics Bay είναι τελειωμένο. Να δούμε αν υπάρχει, υπάρχει ένα Colossus in production, και το upgrade το... για κάποιο λόγο πήγαν από λάθος upgrade. StarCraft 101, το Extended Thermal Lance. Αυτή τη στιγμή ο Vents πάλι γίνεται supply blocked, και το διόρθωσε αρκετά γρήγορα. Έχασε βέβαια και αυτό το pylon εδώ πέρα, το οποίο σίγουρα του χάλασε λίγο την ισορροπία και το τη ροή, τέλος πάντων, τα οποία φτιάχνει τα pylons του, από τη μία. Από την άλλη όμως, όταν πηγαίνεις για τόσο ντουγρού όπως πήγε ο Vents, και έχει, οφείλω να ομολογήσω, έχει πολύ καλά timings, έχει, πηγαίνει με στόχο τέλος πάντων, δηλαδή βλέπω το φού του πηγαίνει αρκετά καλά, και αν σκεφτούμε ότι σε μία μάχη η οποία έγινε και έχασε κάποιες μονάδες, αν πούμε στο Unit Slots θα βλέπουμε πόσες, 19 μονάδες, αν θυμάμαι καλά γύρω στα 4 ή 5 από αυτά είναι Broads, από το χαράσουμε τον Banshees, βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, ενώ ο Bonito αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει Armory, υπάρχει και Ghost Academy. Δεν ξέρω, θα ήθελα να δω πολύ ένα Nuke, όπως θα ήθελα να δω ένα Nuke ή και δύο, δεν θα με πειράζει, δεν είμαι άνθρωπος μετριότητας. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι οι μονάδες προσπαθούν να πιάσουν όσο περισσότερο γίνεται τα Zelnaga Watchtowers. Τα έχουν πιάσει για να έχουν λίγο vision, ενώ έχει πάρει ήδη ένα expansion ο Bonito στην ώρα 12 του χάρτη. Και οι μονάδες των πρώτων περιμένουν κάποιο engagement. Δεν ξέρω γιατί το έκανε το Guardian Shield, αφού είχε ήδη πάρει και η δαιμονία του Zelnaga Watchtower, με αποτέλεσμα να έβλεπε ότι δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος αρκετά κοντά. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα, απλά έχασε κάποια ενέργεια την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αργότερα για να, σε κάποια μεγάλη μάχη. Για να δούμε εδώ πέρα πώς θα γίνει το engagement. Ο Vents είναι έτοιμος να μπει στο expansion. Το expansion είναι Orbital Commander, είναι Planetary Fortress, που έχει γίνει λίγο μόδα τον τελευταίο καιρό. Και απλά το σηκώνει και φεύγει, οπότε το έχει πολύ καλά κάνει. Αυτό βέβαια μπορεί να δώσει ένα άνοιγμα στον Τεραπέχ να φέρει μερικά Hellions εδώ πέρα, σε περίπτωση που είχε. Όπως λέμε εδώ πέρα και ότι παίρνει το δικό του expansion ο Vents στην ώρα 6 του χάρτη. Ενώ ο Bonito αυτή τη στιγμή έχει μαζέψει τις μονάδες του, υπάρχουν πολύ περισσότεροι Marauders από ό,τι πριν. Κάτι το οποίο είναι αρκετά καλό, και εδώ πέρα αυτό το Orbital Command. It's dead gene. Yeah! Εδώ βλέπουμε τη μεγάλη μάχη! Μπαίνουμε σε μονάδες του Vents, έρχονται όλα τα SCV στα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνουν από Colossus Fire, τα Force Fields. Κλείσανε μέσα τις μονάδες του Bonito, ο οποίος βέβαια μπορεί να χτυπήσει τους Zealots, οι οποίοι είχαν έρθει πολύ, με πολύ αυθάδη τρόπο μπροστά από τον υπόλοιπο στρατό. Έρχονται 4 Vikings, για να δούμε αν θα καταφέρει να σναϊπαριστεί έστω και ένα Colossus. Ίσως θα έπρεπε να πέσει κάποιο Point Defense Drone, γιατί βλέπω εδώ πέρα. Ναι, έχει πέσει. Και πολύ καλά κάνει. Και η πίστα ξερνάει λάβα και πόνο, όπως το ίδιο πράγμα κάνουν και τα Colossus του Vents. Ο Bonito βρίσκεται σε Play Block αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει δεν μπορεί να φτιάξει reinforcements καθόλου για να κρατήσει αυτή τη μάχη. Που σημαίνει ότι έχεις. Εκτός αν χάσει περισσότερο, οπότε τότε το έχει ότι σε καλύτερη θέση. Απλά θα έχεις χώρο να φτιάξει καινούρια. Ίσως ένα drop να βοηθούσε τώρα τον Bonito στο Natural ή στο Main. Αν και το Main είναι λίγο πιο well protected. Φαντάζομαι ότι ο Bonito σε αυτό το επίπεδο παιχνιδιού ξέρει ότι έχει πάρει, ή τουλάχιστον αν δεν το ξέρει με πραγματικό τρόπο, τέλος πάντων, όπως όντως δεν το ξέρει, φαντάζομαι ότι θα το φαντάζεται ότι υπάρχει εκεί πέρα. Και γίνανε πίσω οι μονάδες των πρώτων. Άμα δούμε τα units lost, θα βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά υπέρ του πρώτος. Έχει φάει 1400 minerals και gas παραπάνω μονάδες από ό,τι έχει φάει ο Terran. Και ο Terran αυτή τη στιγμή αποφασίζει να βγει έξω, να μαρκάρει την περιοχή του, αν ήταν σκύλος ή κάτι παρόμοιο, και αυτό το μικρό probe θα πεθάνει.
το χειρότερο ξύπνημα όλων των εποχών. Να κάτσει εκεί πέρα, να φαντάζομαι να σκεφτόταν την κοπελιά του, θα σκεφτόταν ένα ταξίδι στις Σεϊχέλες, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι, είχα γεννηθεί το 80, οπότε αυτό το τραγούδι ναι, μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Εδώ πέρα βλέπουμε Τσόντες τον πρώτος. Και. Τι έλεγα. Ναι, πρέπει να ξαναπάρει το expansion του. Αναγκάζεται να φτιάξει καινούριο Orbital Command. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλή επιλογή το Orbital Command το. Planetary Fortress, γιατί ουσιαστικά ναι, μπορείς να έχεις μια defensive position εδώ πέρα από τη μία, από την άλλη και χάνεις minerals γιατί δεν έχεις mule και τα κολόσους με το thermal lance κάνουν outrange στο συγκεκριμένο κτίσμα. Το περίεργο Zelnaga Watchtower που είναι περίεργο και αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, είναι περίεργο. Πολύ καλά ο Vence κάνει και κρατάει ένα μάτι στα expansion του αντιπάλου του για να δείτε τι πρέπει να κάνει. Υπάρχει εδώ πέρα ένα probe κρυμμένο, ήθελε να ρίξει κάποιο expansion από τη μία, από την άλλη και οι δύο παίχτες μας δεν είναι σίγουροι θέλουν να κάνουν engagement. Ο Vence από την άλλη φαντάζομαι ότι με αυτό το στρατό, ο οποίος είναι πολύ zealot heavy, δηλαδή μιλάμε για 24 και 7 31, zealot, οι οποίοι δεν ξέρω καλά πως είναι τόσο καλή επιλογή τέλος πάντων σε μας μονάδες, ενώ βλέπουμε ότι παίρνει γύρω στα 7.000 upgrades ταυτόχρονα ο Bonito, και αυτή τη στιγμή αυτό που πραγματικά θα χρειαζόταν είναι στρατός και όχι upgrades. Ναι, τα upgrades είναι καλά, είναι φίλοι μας, be a pro, get your upgrades που έλεγε κάποια στιγμή ο Day 9, αλλά από την άλλη άμα δεν έχει στρατό να τα αξιοποιήσει είναι λίγο περίεργη η φάση. Και βλέπουμε ότι ο Vence καταφέρνει και τρώει μερικές μονάδες στο τζάμπα, καθώς μπορεί να προσπαθεί να βρει το σωστό χώρο για να κάνει το engagement, και έρχεται όλος το στρατός του Vence, πέφτει πάνω στο Orbital Command, ήταν priority για αυτόν μάλλον το συγκεκριμένο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι το κολόσου θα πέσει, το κολόσου σε αυτό το χαμό κατά πάσα πιθανότητα έχει πέσει, δεν το βλέπω, δεν βλέπω το ψηλέα εκεί πέρα, το τάρλα στα φασούλα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι σιγά σιγά ο Bonito έχει καταφέρει και έχει κρατήσει αυτή την κρατάει αυτή τη μάχη με ίδια και με δόντια. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έπεσαν από τα κόστη μερικά EMP τα οποία χάλασαν λίγο το seal στις μονάδες των πρώτων, και βλέπουμε ότι ο Vence αυτή τη στιγμή τελικά ίσως και να βγει ο χαμένος για δύο λόγους. Ένα είναι το healing το Medivac, και εδώ πέρα υπάρχει ένας Marine μέσα ο οποίος φοβόταν να κατέβει από το Medivac γιατί είναι ψηλά. Από τη μία, και από την άλλη το Focus Fire το οποίο έγινε εδώ πέρα στο Orbital Command, το οποίο okay, θες να το φας στο Orbital Command, συμφωνώ 100%. Από τη μία, από την άλλη όμως όταν υπάρχει ένας σχεδόν 200-αρισμένος στρατός στον Terran δίπλα σου, ίσως και να μην είναι η πρώτη προτεραιότητα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Vence απαντάει παίρνοντας ένα expansion, ενώ οι Terran δυνάμεις αυτή τη στιγμή πρέπει να κινηθούν, πρέπει να μπουν μέσα, πρέπει να κάνουν κάτι ενδιαφέρον και όχι απλά να κάνουν στη μέση του χάρτη. Ο Bonito αυτή τη στιγμή έχει φάει σχεδόν όλο το στρατό του Vence. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχει ο Vence είναι 2 κολόσους, 3 Stalker και 4 High Templars και 9 Zealot, μόλις γίνανε 7. Και διάλεξε το συγκεκριμένο μέρος για να επιτευχθεί. Οι Chargalots έχουν τελειώσει το speed upgrade και είναι έτοιμοι να κάνουν αρκετή ζημιά, και ίσως θα έπρεπε να πάει με λίγο πιο προσοχή ο Vence αυτή τη στιγμή, καθώς θα πάνε σαν ταύροι οι Marines και Marauders και θα ρίξουν το πρώτο κολόσους. Το δεύτερο κολόσους θα φύγει με το ράγκ κάτω από τα σκέλια. Ναι, λίγο micro εδώ πέρα από το high ground από το Vence που φέρνει άλλη μια φουρνιά ζέλο της, ίσα για να κρατήσει μακριά τις Terran δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή ρίξανε το δεύτερο του expansion και έγιναν σπίτι πίσω για να πούνε στον Mengs και στον Raynor τα καλά νέα. Και πηγαίνει και για τον τέταρτο, το οποίο είναι high guild expansion με λιγότερα βέβαια mineral patches, και θα πέσει και αυτό, ενώ βλέπουμε ότι Archons από τον Vence για κάποιο λόγο και πάρα πολλοί Marauders από τον Bonito, που προφανώς και στους Terran στο TPP είναι η μονάδα που θα σου δώσει την δύναμη και την νίκη, κατά πάσα πιθανότητα. Ή τη δύναμη της νίκης, ή τη νίκη της δύναμης. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτός ο Archon με τα 2 hit points του έριξε και ένα Medivac. Lucky Archon. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ο Bonito ίσως πρέπει να πάρει και άλλο expansion. Έχει πάρει και αυτό το High Yield expansion.
το οποίο είναι λίγο περίεργο τέλος πάντων το συγκεκριμένο, είναι, δεν έχει τόσα πολλά minerals, αλλά μπορείτε να κάνετε πολύ γρήγορα mine. Από την άλλη, ο Bonito έχει orbital command, σημαίνει μπορεί μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία να το σηκώσει, αντίθετα από τον πρώτος ο οποίος θα χάσει μόνιμα αυτά τα λεφτά. Και δύο κακόμοιρα probes τα οποία γυρνάνε με... Τώρα αυτό είναι χρυσός, κατά πάσα πιθανότητα, στη βάση. Ο Bonito αυτή τη στιγμή μπορεί να πιέσει, έχει το army composition, μπορεί να χρησιμοποιήσει και κάποιο είδους drops, γιατί ξέρει ότι ο αντίπαλος του δεν έχει αρκετές μονάδες, με αποτέλεσμα να τις χρειαστεί όλες για να κρατήσει άμυνα. Και long distance mining εδώ πέρα, από τα μικρά τα προβάκια, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα πεθάνουν σαν τα παιδάκια στην Αφρική. Πέφτει το expansion, γιατί τι έγινε, cancel, νομίζω έγινε, νομίζω απλά πέθανε. Θα μπορούσε τώρα ένα drop να μπορεί να κάνει πολύ ζημιά, ειδικά εδώ πέρα το να πέσει το Robotics Bay, το οποίο θα ήταν τεράστιο πλήγμα αυτή τη στιγμή για τον Vence, ο οποίος όχι ότι έχει ιδιαίτερα λεφτά για να φτιάξει κολόσους, αλλά γενικά το να καταφέρνεις να κόβεις το tech του αντιπάλου είναι πάντα must. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έπεσε το συγκεκριμένο, και το ξανά είπα αυτό, Θεέ μου, έχω Parkinson's. Για να εδώ πέρα, υπάρχει ένα Zealot και μια κατσίκα που αγαπάει τον Zealot, τον ακολουθεί παντού, είναι η καλύτερη του φίλη, θα είναι μαζί για πάντα μέχρι ο θάνατος να τους χωρίσει. Και έμεινε μόνο της η κατσίκα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει ταινία του Αγγελόπουλου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι έφερε όλο το στρατό του Bonito, έδωσε έτσι ένα μικρό άνοιγμα και έχασε λίγο map control με αυτόν τον τρόπο. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι έρχονται και όλες οι μονάδες του Vence, οι οποίες δεν νομίζω ότι θα καταφέρουν να κάνουν κάτι, και ίσως είναι και σε κακή θέση. Πέφτει το EMP, Archon που πήγε ασπίδα, bye bye. Καλά τα storms, παρόλα αυτά είναι λίγα, θα έπρεπε να δούμε και άλλα storms, και όχι, είχε τελειώσει ενέργεια, οπότε αναγκαστήκαν να γίνουν Archons, με αποτέλεσμα αυτοί οι Archons να μην γεννηθούν ποτέ. Και όλα αυτά τα επιβλέπει ο Observer. Και το GG από τον Vence. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Υπήρχαν πολλά πέρα δόθε. Η συγκεκριμένη πίστα δίνει τέλος πάντων την επιλογή για πολλά είδη παιχνιδιών. Καταστραφήκανε πολλές φορές τα δεύτερα expansion και το δύο παιχτών. Και πραγματικά ήταν ένα game το οποίο είναι αυτό που λέμε totally worth it. Για να δούμε πώς θα απαντήσει ο Vence στο επόμενο παιχνίδι. Μα καταφέρω να βρω τα πλήκτρα.